Δεν ξέρω, σας κάλυψε η Υπουργός σήμερα, δεν ξέρω αν μάθατε. Μόνιμοι διορισμοί έρχονται προσεχώς. Εγώ αυτό που άκουγα τελευταία είναι ότι αυτό που ζητούν ωστόσο και οι σύλλογοι είναι οι μόνιμοι διορισμοί. Δεν ξέρω αν απαντάει στα προβλήματα, στην ουσία. Δεν μας καλύπτει, διότι πολλές φορές και μέσω της Ομοσπονδίας έχουν γίνει συναντήσεις για να μάθουμε επιτέλους πότε ακριβώς θα γίνουν οι μόνιμοι διορισμοί. Ένας διαγωνισμός των 4.500 εκπαιδευτικών, όπως αναφέρθηκε στο βίντεο της ειδικής αγωγής, που έχει ξεκινήσει προκήρυξη από τον Φλεβάρι. Και μέχρι σήμερα, είναι δηλαδή στον προϋπολογισμό του 2019, και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει ούτε την κατάρτιση των πινάκων από τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, με ποια λίστα δηλαδή στη σειρά θα είναι εκπαιδευτική, ούτε την κατανομή στις τρεις βασικές κατηγορίες, δηλαδή από τις 4.500 πόσους θα πάρει πρωτοβάθμια, πόσους δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πόσους το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς αφορά μόνο την ειδική αγωγή. Σε δεύτερο πλάνο, από ό,τι είδαμε και στο βίντεο, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε ένα χρονοδιάγραμμα προσλήψεων στη γενική εκπαίδευση. Πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς ότι 10 χρόνια έχουμε να δούμε. Και από αρχές 2020. Από αρχές 2020 είπε τη διαδικασία, έχει δηλώσει τη διαδικασία να καταγράψουμε πρώτα. Να γίνει η καταγραφή των δηλαδή, εκπαιδευτικών αναγκών. Και να ακολουθήσει η υπόλοιπη διαδικασία. Η διαδικασία, όπου θα τελειώσει η τετραετία και πάλι δεν θα έχουμε, το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και εμείς στεκόμαστε πάρα πολύ και ασκούμε έντονη κριτική σε ένα έολο επιχείρημα της καταγραφής των αναγκών. Η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, για όσους γνωρίζουν της εκπαίδευσης, μπορεί να γίνει μέσα σε 1-2 ημέρες. Έχει πλήρη γνώση η Υπουργός αφενός την εικόνα των οργανικών κενών σε όλη την Ελλάδα και αφετέρου πόσο πιο πιστικό επιχείρημα από τις πάνω από 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών συμβασιούχων που έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα ούτε αυτές οι 30.000 δεν έχουν καλύψει όλες τις θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία, καθώς έχουμε ακόμα και σήμερα που μιλάμε κενά. Λοιπόν, σε θεωρητικό επίπεδο είχαμε χαρά σε Ευαγγέλια την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη ανακοινώθηκαν ότι κατεβαίνουν εκπαιδευτικοί στην Κρήτη να καλύψουν τα 220 κενά όταν ξεκινήσαμε. 7 Νοέμβρη, έτσι. Ναι, θα το... δύο μήνες μετά. Ναι, από το πρώτο κουδούνι. Αυτό ήθελα να πω. 220 ήταν τα κενά με το χτύπημα του κουδουνιού φέτος, με την έναρξη της νέας σχολικής σεζόν. Τώρα ήρθε η τρίτη φάση, νομίζω. Ήταν η τρίτη φάση πρόσληψης. Ναι, η τρίτη φάση για τη γενική εκπαίδευση, η δεύτερη φάση για την παράλληλη στήριξη. Από τις τοποθετήσεις λοιπόν που έγιναν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σήμερα, αν έχετε προλάβει να ακτινογραφήσετε λίγο την κατάσταση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα σε αριθμούς. Και στους 4 νομούς της Κρήτης, αυτή τη στιγμή η συνολική εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 260 κενά. 260 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ωραία. Τα 120 από αυτά αφορούν την παράλληλη στήριξη και τα 140 αφορούν τη γενική εκπαίδευση. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο νομός Ηρακλείου σε ειδικότητες, καθώς πολλά σχολεία δεν έχουν κλείσει το ρολόγιο τους πρόγραμμα, κυρίως στην επαρχία, στην Ενδοχώρα, ναι. Ούτε έχουν ανοίξει τα ολόημερα σχολεία σε ολιγοθέσια, σε περιοχές δηλαδή της Ενδοχώρας. Και μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζεται και ο νομός Λασιθίου, όπου με βάση και την ανακοίνωση και του Σωματείου των Εκπαιδευτικών στο Λασίθι, μόνο 6 σχολεία στο νομό Λασιθίου έχουν πλήρες πρόγραμμα πρωινής και μεσημεριανής ζώνης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρειάζονται ακόμα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην παρούσα φάση και καταλαβαίνουμε πόσο έολο λοιπόν είναι το επιχείρημα ότι πρέπει σε βάθος χρόνου να καταγράψουμε τις ανάγκες προκειμένου μελλοντικά να γίνουν οι όποιοι διορισμοί. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους, γιατί προϋπήρχε ένα πρόβλημα ότι ναι, μεν εγκρίθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη, θα κατέφταναν τη Δευτέρα. Τελικά από Δευτέρα πήγαμε Τετάρτη για να φτάσουν οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους. Δεν ξέρω αν σήμερα έχουν τοποθετηθεί. Ακριβώς, θέλει μια διαδικασία οι τοποθετήσεις. Παραδείγματος χάρη. Γιατί τα μαθήματα περνάνε, χάνονται ώρες. Αυτό ο προγραμματισμός είναι από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Την προηγούμενη Τετάρτη. Οι προσλήψεις, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς αυτούς να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις Δευτέρα και Τρίτη. Mm-hmm. Έγιναν σήμερα οι τοποθετήσεις, οπότε αύριο θα βρίσκονται στα σχολεία. Προσλήψεις είναι το ζητούμενο. Από εδώ και στο εξής, ακούσαμε την Υφυπουργό να λέει ότι έρχονται οι 4.500 για την ειδική αγωγή. Ωστόσο. Σε αυτό πάνω, δυστυχώς, δεν λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το υπόθηκε στη συνέντευξη.
Αυτό που έχει διαρρεύσει από το Υπουργείο Παιδείας και το έχουμε δει πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα είναι ότι πολύ πιθανόν το κονδύλιο που υπάρχει για τις 4.500 προσλήψεις που βρίσκεται στον προϋπολογισμό του 19, μάλλον θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό του 2020, διότι δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία που σας προείπα της κατάρτισης των πινάκων και της κατανομής προσωπικού. Πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας να δώσει τα στοιχεία και της κατάρτισης των πινάκων που είναι μια διαδικασία του ΑΣΕΠ, αλλά η κατανομή του προσωπικού είναι διαδικασία που οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να παρουσιάσει. Και μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Έχετε εικόνα για το ποια σχολεία νοσούν αυτή τη στιγμή στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου? Ειδικότερα, και αναφέρομαι βεβαίως στην Ενδοχώρα, γιατί ήταν πολλά τα ρεπορτάζ που είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ας πούμε, είχαμε σχολεία στο Δήμο Γόρτινας, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Δεν ξέρω εκεί αν υπάρχουν. Είναι οργανικές θέσεις οι οποίες έπρεπε σπευσμένα να καλυφθούν. Αφενός είναι. Οι ανάγκες από τη στιγμή που υπάρχει χρόνια διοριστία 10 ναι. χρόνια στα κενά τα βασικά της πρωινής ζώνης στην ουσία είναι όλες οργανικές θέσεις με την έννοια ότι είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες. Τα σχολεία λοιπόν που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα μεγάλο όσον αφορά τη διαμόρφωση του προγράμματός τους και που χάνονται διδακτικές ώρες είναι, όπως είπατε και εσείς, νότια της Κρήτης όσον αφορά τον νομό Ηρακλείου. Στον νομό Συνθήτου σας είπα μόλις 6 σχολεία έχουν διαμορφώσει το πρόγραμμά τους. Πάρα πολλά, και να μην υποβαθμίσουμε το κομμάτι που αφορά την παράλληλη στήριξη, διότι παραδείγματος χάρη στο νομό Ηρακλείου έχουμε 100 κενά στην παράλληλη στήριξη, που αυτό σημαίνει ότι παιδιά που χρειάζονται εξατομικευμένη μαθησική υποστήριξη δεν την έχουν, με συνέπεια και μέσα στην τάξη του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού που βρίσκεται σε μια τάξη, επιβαρύνεται και το εκπαιδευτικό έργο και η παιδαγωγική διαδικασία συνολικότερα όταν ένα παιδί με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, με χαρακτηριστικά αυτισμού και το καθεξής, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο μόνο για έναν εκπαιδευτικό μπροστά σε 25 μαθητές να αποδώσει το ίδιο εκπαιδευτικό έργο όταν έχει δίπλα του και άλλον ένα βοηθό εκπαιδευτικού που προσέχει και έχει από κοντά υποστηρικτικά. Να φανταστώ και κλείνοντας με αυτό ότι και το ένα ζήτημα ακόμα που έχετε και ως σύλλογος, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, είναι και η ελαχιστοποίηση του αριθμού των μαθητών. Έτσι δεν είναι, για να γίνεται ποιοτικότερο το μάθημα μέσα στις αίθουσες των δημοτικών σχολείων. Να φανταστώ ότι πάει περίπατο με βάση τα στοιχεία. Καταρχάς έχουμε μια συνολική. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Έχουμε μια μείωση γενικότερα του μαθητικού δυναμικού λόγω της δημογραφικής εξέλιξης της χώρας. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο, όσον αφορά το αίτημα για μείωση των μαθητών ανά τμήμα, το οποίο στην ουσία αναβαθμίζει το ποιοτικό έργο και το παιδαγωγικό που γίνεται μέσα στις τάξεις. Πετύχαμε κάτι μικρό που εφαρμόζεται από το σχολικό, ψηφίστηκε πέρυσι και εφαρμόζεται από το φετινό σχολικό έτος σταδιακά κάθε χρόνο. Τα νηπιαγωγεία και η πρώτη δημοτικού φέτος, το όριο των μαθητών από 25 κατέβηκε στα 22 και κάθε χρόνο. Δηλαδή του χρόνου η πρώτη και η δευτέρα θα έχουν αν το όριο των 22. Αν περιμέναμε τη δημογραφική εξέλιξη για να πετύχουμε το στόχο της μείωσης του πληθυσμού των μαθητών μέσα στην αίθουσα, καληνύχτα κύριε Μακράκη. Λόγω και της σχολικής στέγης που είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να δούμε ακριβώς το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την αναβάθμιση και της ποιότητας του έργου μέσα στα σχολεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή τύχη να σας ευχηθώ. Να είστε καλά.